Στην γειτονιά της Ελλάδας, ο έμπολα περικυκλώνει την χώρα και οι επιστήμονες βλέπουν πλέον ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί η εξάπλωση του επικίνδυνου αυτού ιού. Νέες περιπτώσεις ασθενών που ενδεχομένως να έχουν προσβληθεί από τον ιό έμπολα, ένας στην Ιταλία, ένας στα Σκόπια και ένας στα κατεχόμενα της Κύπρου, δείχνουν ότι ο ιός αυτός βρίσκεται κοντά στην γειτονιά της Ελλάδας και στο Υπουργείο Υγείας πραγματοποιούν πλέον έκτακτες συσκέψεις. Πληροφορίες λένε πως ένας Βρετανός άνδρας που φέρεται να έχει προσβληθεί από τον θανατηφόρο ιό έμπολα έχασε την ζωή του στα Σκόπια. Καθησυχαστικός ωστόσο εμφανίζεται ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, Βασίλης Παπανικόλας. Νομίζω ότι δεν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας και επικαλούμε και παρόμοιες καταστάσεις κατά το παρελθόν που είχαμε λόγου χάρη την νόσο των πτηνών ή άλλες νόσους οι οποίες είχαν παρουσιαστεί και υποχρεωτικά η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά εκ του αποτελέσματος κρίνοντας σήμερα και με την απόσταση που μας δίνει ο χρόνος που πέρασε, πιστεύω ότι οι ανησυχίες του τότε έχουν αποδείξει ότι δεν ήταν βάσιμες, έτσι. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τον ιό έμπολα, ο οποίος περιορίζεται γεωγραφικά στο χώρο της Δυτικής Αφρικής. Βέβαια, έχουν παρουσιαστεί κάποια μεμονωμένα κρούσματα στην Ευρώπη, πάντως όμως από ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στην Ευρώπη από την Αφρική, προερχόμενοι από την Αφρική. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα σημειωμένο κάποιο κρούσμα, ήδη όμως από τις αρχές του Αυγούστου που μας πέρασε έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες όσον αφορά την προετοιμασία της χώρας για την αντιμετώπιση μιας πιθανής εισόδου και εδώ του ιού αυτού. Συγκεκριμένα, ήδη από τις αρχές Αυγούστου το ΕΚΕΠΗ, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, έχει συντάξει 3 αλγόριθμους για τη διαχείριση των περιστατικών με πιθανή έκθεση στον ιό έμπολα. Σύμπτωμα είναι αιμορραγικός πυρετός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όλα τα κρούσματα αιμορραγικού πυρετού, σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΚΕΛΠΝΟ που τα παρακολουθεί αυτά, πρέπει να αναφέρονται κεντρικά, να αναφέρονται στο ΚΕΛΠΝΟ. Γιατί η αιμορραγική πυρετή, δεν είμαι και γιατρός, αλλά αυτά που ξέρω και αυτά που διαβάζω, υπάρχουν διαφόρων αιτιών, έτσι. Μια από αυτές μπορεί να είναι ο έμπολα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε όλα τα περιστατικά, ούτως ώστε να γίνεται μια πιο πλατιά διερεύνηση όσον αφορά τη συμπτωματολογία.